Πού είναι ο τάφος του Αχιλλέα. Μία από ό,τι θα μου πούνε τώρα κάποιοι, μα κοίταξε να δει μυθολογία, ρε παιδιά, δεν είναι μυθολογία, είναι μυθιστορία. Είναι ιστορικά γεγονόματα, γεγονότα, γεγονότα μεταφερόμενα δια του μύθου, δηλαδή του λόγου. Δεν υπήρχε γραφή ή τουλάχιστον τόσα πολλά συγγράμματα να γράψουν εκείνη την περίοδο και μεταφερόταν δια του λόγου. Ένα από τα μυθικά πρόσωπα ήταν ο Αχιλλέας. Μεγάλη μορφή, λίγο μουρταράκο, ήταν και λίγο αψή και παρορμητικό, αλλά ήταν ήρωα. Διότι εγνώριζε και ο ίδιο ότι ξεκινώντα από τη φθία για να πάει επάνω στην τρία να πολεμήσει το ήλιον, το τρία βγήκε αργότερα. Ήλιον, το σωστό είναι το ήλιον, έτσι. Ιστορικά το σωστό. Αλλά και τρία και αυτό σωστό δεν είναι λάθο. Ήξερε ότι όταν φτάσει εκεί δεν θα γυρίσει πίσω. Υπήρχε η προφητεία. Και όμω πήγε. Άρα ηρωική μορφή. Αχιλέας. Μεγάλη μορφή. Να ή από τότε, από την απώλειά του και μετά, είναι αφιερωμένη πάρα πολύ προ τη μήνυ του. Μάλιστα, επειδή ήταν και η μύθεο, ή το η μήθεος, δηλαδή θέτηδα, η θέτηδα, η μητέρα του, ήταν η μήθεος, γιος Γιο Θεών. Έτσι, Θεού και γυναικός. Πού είναι θαμένο λοιπόν, πού είναι ο τάφο σου, θα σα πω τι λένε οι πηγέ και κατά την άποψή μου, ποια είναι η πιο συμβατή με τα ιστορικά γεγονότα. Υπάρχει μια μαρτυρία. Υπάρχει ένα επικό ποίημα αιθιοπή, έτσι λέγεται. Η μητέρα του Θέτιδα, λέει το ποίημα αυτό, έλαβε τις τάχτες του, γιατί τότε έκαιγαν τους Βασίλει βασιλείς κυρίω. Ναι, είχαν αυτό και αν διαβάσετε και ομυρικά έπι, θα το δείτε στην Ιλιάδα κυρίω, ε, όλοι οι νεκροί, οι επιφανείς κυρίω, αλλά και οι υπόλοιποι. Τοποθέτησε λοιπόν την Τεφροδόχο σε ένα ακατοίκητο ακατοίκη νησί στην, στον Εύξηνο Πόντο, στο νησί Λεύκη. Το νησί Λεύκη είναι στις ε, εκβολές του Δούναβη. Λέγεται, έτσι, σήμερα, Φιδονήσι. Λέει μία πλευρά, η μία πτυχή. Φιδονήσι. Το Φιδονήσι είναι η διαφιλονικούμενη περιοχή μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων στην ευρύτερη περιοχή, η μία εκδοχή που λέει, ε, στην, ε, στην ε, στον Εύξηνο είναι εκεί που κάποιοι πήγαν, πήγαν οι Ουκρανοί να καταλάβουν το έδαφο, το πήραν τελικά οι Ρώσοι. Είναι εκείνο. Γιατί είναι στρατηγική σημασία. Ελέγχει δηλαδή την είσοδο από τη Μαύρη Θάλασσα, Ευσυνοπόντο, προ την Κρυμαία, προ την Ουκρανία. Εκεί λοιπόν οι Αχαιοί ανέγεραν έναν τύμβο και εγγενίασαν αγώνε αθλητικού προ τη Μίντου. Αυτό λέει μία πλευρά, επαναλαμβάνω. Η άλλη λέει ότι είναι μπροστά στη Ρουμανία, λίγο νοτιότερα. Δεν ξέρω ποιε από τι δύο πλευρέ ισχύει. Αλλά ξέρω να, να πω το εξή: Ότι στο νησί αυτό υπάρχει εντυπωσιακό ναό του Αχυλαίο. Και υπάρχει και ένα, υπήρξε, υπήρχε ένα θηλυκό άγραμμα του Ήρω. Δηλαδή στο Φιδονίσι, έτσι λένε κάποιοι, το, στα Ουκρανικά Ρώσικα, αλλά είναι το νησί του Αχυλαία. Όπω και το νησί του Αχυλαία είναι προ τη Ρουμανία πλευρά. Το όνομά του είναι αυτό. Σύμφωνα με τον Όμηρο, υπάρχει άλλη πλευρά. Ο τάφο του Αχυλαίο είναι στην είσοδο των στενών του Ελισπόντου. Πρέπει δεν από τούτο ότι όλοι οι μεγάλοι άντρε στρατιλάτε, πρώτο ο Αλέξανδρος βέβαια, το αναφέρει και ο Αριανό και ο Πλούταρχο, λένε ότι ο Μέγα Αλέξανδρος επισκέφτηκε έναν τυβό προ τη μήνυ του Αχυλαία, πηγαίνοντα προ την Τρία. Δηλαδή το είχε τάμα, τον λάτρευε τον Αχυλαίο ο Αλέξανδρος και μάλιστα διάβαζε η Λιάδα, την είχε μαζί του Πάντοτε στο προσκεφάλι του, αυτό που σα λέω, διαβάστε Ηλιάδα, διαβάστε Ελιάδα, διαβάστε Οδύσσια, να μάθετε κάτι στη ζωή σα. Είναι πολύ σημαντικά κείμενα. Πάρα πολύ σημαντικά κείμενα. Ένα άλλο πιθανό σημείο του αχιλλέα είναι ο τόπο που ο ήρωα άφησε την τελευταία του πνοή. Ποια? Η ίδια η τρία. Το ήλιον. Η ίδια η πόλη. Εάν με ρωτήσετε ποτέ εμένα, πού πιθανολογώ να ευρίσκεται ο τάφο του Αχηλέω, θα σας έλεγα γιατί οι ιστορικές αναφορές δεν αναφέρουν ότι οι μυρμηδόνε πήραν τη στάχτη του. Κατά μεγάλο ποσοστό και κατά την άποψή μου, ο τύμβος του μπορεί να βρίσκεται στην περιοχή στην Τρία και υπάρχει η πιθανότητα γιατί όσοι πιστεύετε ότι μείναν οι Έλληνες στην Τρία και δεν πήγαν πιο πάνω, κάνετε λάθος. Υπήρχαν ελληνικές απικίες από το 1300-1300 π.Χ. σε όλο τον Ευσυνοπόντο. Πιθανόν να πήγαν και στο νησί που είπα προηγουμένω και εκεί στι εκβολέ του Δουνάβεω και άφησαν εκεί και έκαναν ένα ναό, ένα τύμβο προ τη μήνυ του Αχυλαίω. Αυτέ είναι οι αναφορέ από την ιστοριογραφία. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι οι κασίες τι οποίε δεν μπορώ να επισέλθω, αλλά φανταστείτε να βρούμε τον τάφο του Αχυλαίω. Σκεφτείτε το λίγο στο μυαλό σα. Σκεφτείτε το λίγο.